γράφουμε ένα κείμενο πάνω σε αυτό το θέμα και το δίνουμε στο ευρύτερο κοινό μας. Στα παιδιά μας, τα ξαδέλφια μας, στους γύρω μας. Ξέρεις, Θανάση, εγώ αποφάσισα να αλλάξω λιγάκι τη ζωή μου. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ σημαντικά και υποθέτω ότι αυτά θα αρχίσω να υιοθετώ από το 2016, επειδή είναι το καινούργιο έτος και άνοιξε η 12η πύλη ενεργειακή ή οποιονδήποτε άλλο λόγο πιστεύεις εσύ. Εντάξει. Μετά του ζητάς να απαντήσουν σε αυτό. Το παίρνεις λοιπόν αυτές τις απαντήσεις και κάνεις πάλι την ίδια διαδικασία με αυτόν τον έναν. Και με αυτόν τον έναν ή μόνο σου, αποφασίζεις αν αυτός, αν αυτές οι αρχές, οι τελικές που έχεις βγάλει, είναι αυτές με τις οποίες, οι Αμερικάνοι το λένε higher or fire. Είναι, θα προκαμβάσεις και θα πωλείς με αυτό. Εάν ο άγγελος συνεχίσει να πιστεύει ότι είναι στιγμές ευτυχίας και όχι κατάσταση ευτυχίας, εγώ τον απολύω από φίλο μου. Καταλαβαίνεις. Οπότε, είναι τόσο σημαντικές αυτές οι αρχές, ώστε να ορίσω τη ζωή μου από αυτό. Αυτό, έτσι ξεκινήσαμε. Θέλεις να ορίζεις αυτό που σε ορίζει. Οπότε, χρειάζεται να πεις ότι εγώ όντως ορίζομαι από αυτό που θέλω να ορίζομαι. Εγώ είμαι άνθρωπος της ελευθερίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να καταπιέζει τους άλλους, δεν έχει σχέση στον εσωτερικό μου κύκλο. Δεν έχει σχέση στην εταιρεία μου. Δεν έχει σχέση... Πώς να το πω. Εάν το θέλει το παιδί μου, το αποκληρώνω το παιδί μου. Έτσι κάνεις τις προβολές σου, έτσι κάνεις τα μπόνους σου, έτσι κάνεις τα δώρα σου, έτσι κάνεις, έτσι φέρεσαι στους προμηθευτές σου και στους υπαλλήλους σου. Έτσι επιλέγεις σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πας. Εγώ όταν άκουσα πως φέρε το Σκλαβενίδη στους υπαλλήλους του, που πάνω που ξεκινούσε το Capital Control, που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε παραπάνω φραγκοδίφραγκα, τους πλήρωσε cash μέσα στο κατάστημα, όλους. Τότε κατάλαβα ότι εγώ δεν πρέπει να ψωνίζω από άλλο μαγαζί, πρέπει να ψωνίζω από αυτόν, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αντίστοιχες ηθικές αξίες με μένα. Και σε άλλες περμάρκετ έχει γίνει αυτό. Ναι, εγώ αυτό άκουσα και επίσης είναι δύο τετράγωνα του σπίτι μου, οπότε δεν συμφέρει κιόλας. Είναι και άνεση. Δεν έχει γαλαξία γι' αυτό. Αξία όμως, έκλαινες, πιο φτηνός. Επηρεάζεις την άποψή σου από κάτι που μπορεί να είναι marketing για τον άλλο. Άρα δεν είναι αξία για σένα. Αλλά αν είναι συνεπής αυτό το marketing, και ο Σκλαβενίδης είναι, γιατί όταν πήρε το Atlantic δεν απέλυσε κανένα και τους πλήρωσε τα χρωστικά του Atlantic, γιατί είναι τέτοιοι άνθρωποι εκεί. Εφόσον είναι συνεχές αυτό το πράγμα που κάνει. Για να έχεις και γνώμη για αυτό που λέμε. Ναι. Αναλαμβάνεις την ευθύνη των απόψεών σου. Αναλαμβάνεις την ευθύνη των πράξεών σου. Αυτός είναι ο τρόπος του κόσμου να λειτουργεί. Κάποιος που είναι πιο χύμα από μένα μπορεί να ζήσει πιο χύμα από μένα, φτάνει να αναγνωρίσει στον εαυτό του το δικαίωμα να είναι πιο χύμα. Εγώ απλά το είπα σαν παρακτήση σε αυτό που λέγαμε. Ότι δεν μπορεί να επηρεάζει τις αρχές σου, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Όχι. Με βάση το τι πιστεύεις ότι γίνεται έξω, όλη να έχει γνώση. Όχι, καταλαβαίνω. Δεν επηρεάστηκαν οι αρχές μου. Απλώς είδα τις αρχές μου στα μάτια κάποιου άλλου και τον εκτίμησα περισσότερο επειδή είδα αυτό. Εάν ήταν ψεύτικο, αργά ή γρήγορα θα το μάθω. Okay.